Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Ειλικρινά θαυμάζω το πόσο άμεσα αντιδρούν, το πόσο εύκολα βρίσκουν το αντίδοτο για να πετύχουν το σκοπό τους. Και εννοώ αυτή την κλίκα, την τρομοκρατική κλίκα των σιωνιστών, οι οποίοι άλλα σχέδια είχαν κατά νου να κάνουν στο Αιγαίο, θα τα είχαμε περιγράψει, και μετά την σεισμική ακολουθία που στήριξε τόσες και τόσες ζωές, αναπτύχθηκε η διπλωματία των σεισμών, αλλά αυτοί, αντί να μαζευτούν και να δουν όλο αυτό το τραγικό γεγονός ως ένα μήνυμα εκ Θεού, συνεχίζουν να αποσκοπούν και να επιθυμούν το σκοπό τους, να αποσκοπούν στο στόχο τους, που είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, η μοιρασιά του Αιγαίου. Αρχίζω από αυτό το θέμα, έχουμε σπουδαία θέματα να συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή, έχουμε την επίσκεψη του Biden στο Κίεβο, την ξαφνική επίσκεψη, έχουμε την προσέγγιση, την περαιτέρω προσέγγιση του Πούτιν με το Πεκίνο, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και έχουμε και πνευματικά θέματα, γιατί εισερχόμαστε πλέον στο στάδιο της νηστείας. Και θα μου επιτρέψετε να μπω στο τέλος, έτσι ώστε να τελειώσουμε την ομιλία με μια επικοδομητική ψυχική ανάταση και να βοηθηθούμε όλοι. Τι έγινε λοιπόν στο Αιγαίο μετά την προσέγγιση των δύο λαών, γιατί ο Έλληνας έχει φιλότιμο και έστειλε τρόφιμα ως όφιλε στον πονεμένο άνθρωπο, ως καλός Σαμαρίτης. Αυτοί δεν πτωήθηκαν. Είπαν να εκμεταλλευτούν, πάνε στο plan B, δηλαδή στο σχέδιο στο δεύτερο σχέδιο. Και τι εφάρμοσαν. Πήγε άμεσα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία για να δει τι θα κάνουν. Τι θα γίνει μετά από αυτό. Αυτοί θα έχουν σχεδιάζουν να απομονώσουν τη Ρωσία, πάση θυσία. Να ενισχύσουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, να τα βρουν Ελλάδα και Τουρκία με οτιδήποτε αυτό σημαίνει για την Ελλάδα, είτε αρπαγή νησιού, είτε συνεκμετάλλευση, είτε χίλια δυο. Και μετά ήρθε και στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, προκειμένου να πιέσει Αθήνα πλέον να αποδεχτεί όλα αυτά που θα είχαν γίνει με ένα άλλο σχέδιο, με την αρπαγή ελληνικού εδάφους στο ενδυνάμεσο, όπου εσύ είπαμε, ανάμεσα στις δύο Κυριακές. Τώρα δεν τους βγαίνει αυτό. Οι λαοί είναι κοντά και δεν μπορεί να δημιουργήσουν αυτή εχθρότητα μέσα σε ένα μήνα, να καλλιεργήσουν την προπαγάνδα όπως και να ξαναεπαναφέρουν αυτό το κλίμα έντασης που είχαν σχεδιάσει μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν σχεδιάσει με στόχο την εκλογική νίκη και για τον Μητσοτάκη και για τον Ερντογάν, αλλά και ταυτόχρονα την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αφού πλέον θα ερχόντουσαν κοντά, γιατί θα αρπάζανε ένα νησάκι, ξέρω εγώ την Κίνερο, όπως σχεδιάζανε, θα πηγαίναμε δήθεν εμείς για τα μάτια του κόσμου, αυτά που κάνουν οι πολιτικοί δήθεν, θα αντιδρούσανε και θα φωνάζανε και θα πηγαίναμε στα διεθνή δικαστήρια, τα οποία είναι εντεταλμένα, είναι προκαθορισμένα και σχεδιασμένα για τις αποφάσεις τους. Δεν βγαίνουν οι αποφάσεις ανεξάρτητες από τους δικαστές. Είναι επιβεβλημένες, επιβάλλονται σε όλα αυτά τα διεθνή δικαστήρια. Και δεν τους βγήκε αυτό το σχέδιο λοιπόν, μέσω της Χάγης να πάμε στην εκμετάλλευση, και τώρα
έχουν αρχίσει να συζητούν την απευθεία στην εκμετάλλευση, εκμεταλλευόμενη την προσέγγιση των δύο λαών. Μάλιστα, μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Ντόρα Ιπακογιάννη, η αδελφή του Πρωθυπουργού, είπε από την Κρήτη ότι δεν θεωρεί συνεκμετάλλευση, το θέμα της συνεκμετάλλευσης ταμπού. Προετοιμάζει δηλαδή το κλίμα. Είχε αρχίσει και ο Συρίγος να το προετοιμάζει. Και αυτός είναι στη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής στο Ιβάντιο, τι είχε πει. Δεν μας ενδιαφέρει να εξυγχρονίζουν. Καλό είναι να εξυγχρονίσουν και οι Τούρκοι τα F-16. Προσέξτε. Συνδυασμό. Τι άλλο είπε η Ντόρα. Είπε ότι είμαι, λέει, κατά της επέκτασης των 12 στα 12 μίλια. Να μην το δικαίωμα αυτό που έχει η Ελλάδα, να μην το κάνει ποτέ. Να μην το εφαρμόσει. Προετοιμάζει δηλαδή το κλίμα γιατί, για να δουν τις πρώτες αντιδράσεις. Ποιος θα φωνάξει. Πώς θα αντιδράσει ο λαός. Θα το δεχτεί. Λοιπόν, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, σας έχω πει και το ξαναλέω ότι το σχέδιό τους είναι να αποκόψουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο. Θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν νέες οδούς, νέους διάβλους για το φυσικό αέριο και αυτό έχουν καταλήξει πλέον ότι είναι, οι διάβλοι αυτοί θα βγουν από τη Μεσόγειο. Υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα τα οποία, όπως είπε η Ντόρα, πρέπει όλες οι χώρες να ωφεληθούν. Προσέξτε, όλες οι χώρες. Το δικό μας στο Αιγαίο, επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούν να ωφεληθούν, είναι στενά, δεν έχουν αιγαλίτιδα ζώνη, δεν μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο, λόγω των νησιών μας, πρέπει να μπουν και οι Τούρκοι μέσα στο παιχνίδι. Για να δημιουργηθεί, έχουν απαιτήσεις και οι Τούρκοι έχουν φτιάξει άλλωστε το τουρκολιβικό αυτό σύμφωνο για την θάλασσα, το δίκαιο για τη θάλασσα που έχουν υπογράψει με τους Λίβιους, με την παράνομη κυβέρνηση της Τρίπολης και πάει λέγοντας. Έχουν βρει κοιτάσματα κάτω από την Κρήτη, θα βρουν και άλλα κοιτάσματα στο Αιγαίο, προς τη Ρόδο, προς το Καστελόριζο, υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν, όπως λένε αυτοί οι τρομοκράτες, οι σιωνοτρομοκράτες, μπορεί να βοηθήσουν να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία τελείως, να αναπτυχθούν πλέον οι βιομηχανίες με βάση τα νέα δεδομένα, τους αγωγούς που θα περάσουν, γιατί έτσι με μια απομόνωση της Ρωσίας προς τα πάνω, με την ισχυροποίηση της Τουρκίας και αλλαγή της πολιτικής της Τουρκίας προς την Ουάσιγκτον, να μπει στο άρμα ανοιχτά ο Ερντογάν της Ουάσιγκτον και να αφήσει να ξεχάσει την απόπειρα δολοφονίας που του έκαναν το 2016 με οι Αμερικανοί. Αυτό επιδιώκουν λοιπόν, να έρθει στο άρμα και η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα, να ισχυροποιηθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έχουν και την Αλεξανδρούπολη που την ενισχύουν στρατιωτικά συνεχώς οι Αμερικανοί, έτσι ώστε να απομονωθεί προς τα πάνω η Ρωσία, να μην έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τη Συρία, να γίνει κάτι στη Συρία και να την καταλάβουν πλέον οι Ισραηλινοί, να αλλάξει το κλίμα, να πέσει ο Άσαντ, να αναλάβουν κάτι κάποιοι άλλοι και να πάει λέγοντας να περάσουν οι αγωγοί που θέλουν από το Κατάρ, από το Κουβέιτ, από τη Σαουδική Αραβία, να περάσουν οι αγωγοί από το Ιράκ, να περάσουν προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος, αλλά και παράλληλα να βγουν και το φυσικό αέριο που υπάρχει στην Κύπρο, νότια της Κρήτης και να βοηθηθεί έτσι η Ευρώπη. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Και πώς να το πω, ευνηδιάστηκα από την αλλαγή του σχεδίου, την άμεση αλλαγή του σχεδίου και τη διπλωματία των σεισμών. Οι αγκαλιές, τα φιλιά, η βοήθεια και οι Τούρκοι βέβαια δεν έχουν ξεφύγει από τις απαιτήσεις τους. Αυτά που επιδίωκαν τα επιδιώκουν, η γαλάζια πατρίδα την επιδιώκουν. Τώρα είναι ευκαιρία, σου λέει με τη Ρωσία και αυτά, να πάω κι εγώ από εκεί, μήπως πάρω κι εγώ λίγο από εκεί. Από τον πλούτο του Αιγαίου να πάρω κι εγώ ένα μερίδιο. Ένα μεγάλο μερίδιο, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, όπως λέει ο Ερντογάν, έχει πολλά εκατομμύρια, θα πάρει ένα μεγαλύτερο μερίδιο, έτσι να γίνει μοιρασιά. Δεν θα πάρει ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Αυτό υπολογίζουν, δεν θα πάρουν τίποτα.
Στην Ελλάδα ήδη την καταχρέωσαν για να της πάρουν τον πλούτο. Την Τουρκία την έχουν οικονομικά, την έχουν φτάσει στην κατάρρευση, στην οικονομική κατάρρευση. Πληθωρισμός φτάνει 80, πόσο είναι 90%, υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ήρθε και το θέμα των σεισμών. Δεν έβαλαν μυαλό λοιπόν οι πολιτικοί. Ούτε στην Άγκυρα πήραν το μήνυμα εξ ουρανού, ούτε στην Αθήνα. Συνεχίζουν το βιολί τους. Λοιπόν, θα τους έρθει και δεύτερη σφαλιάρα. Και μεγάλη σφαλιάρα. Δεν ξέρω αν είναι τώρα σε πολιτικό πεδίο, αν είναι κάτι σε στρατιωτικό ή κάτι φυσικό φαινόμενο, αλλά θα φάνε σφαλιάρα. Όπως σφαλιάρα θα φάει και η Αμερική. Σας το λέω συνέχεια, μπορεί να είμαι κουραστικός, αλλά να ξέρετε η Αμερική θα φάει τέτοια σφαλιάρα που θα αργήσει να συνέλθει. Ούτε θα συνέλθει, γιατί θα είναι απανωτές οι σφαλιάρες, απανωτά τα χτυπήματα που θα λαμβάνει από εδώ και πέρα. Θα μου πείτε πού το ξέρεις. Μέσα από τη γραφή αναφέρονται οι αυτοκρατορίες που είναι μακράν του Θεού, δεν ζουν πάνω από 70 χρόνια. Και οι Αμερικανοί τόσο θα ζήσουν. Σαν αυτοκρατορία, δηλαδή σαν υπερδύναμη. Θα μου πείτε και η Ρωσία. Και η Ρωσία κάνει πολλά λάθη. Εφαρμόζει τις ίδιες τακτικές που αμυνόμενοι, εφαρμόζει το ίδιο σύστημα και τις τακτικές που εφαρμόζουν οι Αμερικανοί. Και γι' αυτό δεν τα έχει καταφέρει στην Ουκρανία, τόσο όσο θα περίμενα. Δεν τα έχουν καταφέρει. Οι Ρώσοι έχουν δώσει όλη τη δυνατότητα. Στην αρχή πήγανε να πάρουν τη χώρα, χωρίς να πολεμήσουν. Θέλανε να ευνηδιάσουν και πήγανε με λιγοστό στρατό εκεί να πάρουν κάποια πράγματα και αυτό εκεί έμεινε. Δηλαδή, ο Μελέτα χωρίς να σπάσουν τα αυγά, λέει και ένας φίλος μου στρατιωτικός, δεν γίνεται. Οι Ρώσοι λοιπόν δεν χτυπούσαν υποδομές της χώρας, δεν χτυπούσαν στην αρχή και την πάτησαν. Γιατί δώσαν τη δυνατότητα στους άλλους να οργανωθούν. Τώρα βέβαια πολεμούν με ολόκληρη τη Δύση. Δηλαδή, υπάρχουν στρατός, τακτικός στρατός της Δύσης από νατοϊκές χώρες που έχουν πάει στην Ουκρανία και πολεμούν. Και βλέπουμε και μια δυστοκία, δηλαδή κάτι υπάρχει μέσα εκεί, τους Ρώσους που τους απασχολεί, κάποια προβληματάκια τα οποία έχουν, δεν τους βοηθάει τόσο πολύ ο Θεός όσο θα ήθελαν, γιατί παίζουν στα ίδια παιχνίδια που παίζουν οι Αμερικανοί. Α, έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά και να με συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Τα ίδια παιχνίδια παίζουν αυτοί, στον ίδιο σκοπό, απειλές, εκβιασμούς, το ένα το άλλο προσπαθούν με τον ίδιο πλαίσιο. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν. Αλλά να μην λησμονείτε, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, αυτό που είπε πέρυσι, αμέσως μετά την αρχή του πολέμου, ένας χαριτωμένος γέροντας. Θα πέσουν πυρηνικά. Και μάλιστα το επικέντρωσε ότι η πτώση των πυρηνικών θα είναι στις σκανδιναβικές χώρες. Τώρα, πού θα πέσουν οι Ρώσοι όταν θα δουν ότι το οπλοστάσιο τους μικραίνει, γιατί αυτό θέλουν οι Αμερικανοί, να την εξασθενήσουν στρατιωτικά. Όταν δουν αυτό, αμυνόμενοι θα ρίξουν πυρηνικά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να τα αποφύγουν. Πρέπει να κάνουμε προσευχή ή να επέμβει ο Θεός, να μην επιτρέψει ο Θεός, να προηγηθεί κάτι άλλο, ένα δυνατό τράνταγμα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να συνταράξει τον κόσμο και να σταματήσουν αυτή την κατρακύλα και αυτό το δρόμο τον ολισθηρό που έχουν τραβήξει. Βρισκόμαστε σε περίοδο κάθαρσης. Γενικότερη, θα δούμε και εδώ. Είμαστε στο τέλος του ψευτορωμαϊκού στην Ελλάδα. Σας είπα κάπου προχθές ότι και το έλεγα και σε κάποιους. Οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που θα ψηφίσουν κόμματα τα οποία έχουν αποδεχτεί διατάξεις και λειτουργικό πλαίσιο του έξω από εδώ, του σατανά, του διαβόλου, θα ανοίξουν πόρτα και οι ίδιοι στο διάβολο. Δηλαδή δεν μπορεί ο χριστιανός να ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, να το πούμε έτσι ονομαστικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα φλερτ με την ανομαλία, το βλέπουμε. Έφερε τη σεξουαλική αγωγή, έχουμε τους ομοφυλόφιλους, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού πάνω είναι έγαμος, με άντρα όμως. Έχει κάνει γάμο, ειδικό γάμο με άντρα. Και έχουμε κι άλλο. Έχουμε εισάγει την ανομαλία μέσα στην πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια και χειρότερα. Και η άλλη του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης έχει μιλήσει γι' αυτό υπέρ. Δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα.
Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο, σας θυμόσαστε που σας έλεγα πριν σε προηγούμενες εκπομπές, δεν είναι μόνο η ανομαλία αυτή, έρχονται κι άλλα. Για παράδειγμα στην Ισπανία έγινε νόμος του κράτους η κτηνοβασία. Θα ανοίξουν λοιπόν οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες και εκεί δεν θα υπάρχουν σύλλογοι, φιλοζωικοί σύλλογοι να το σταματήσουν, γιατί είναι και αυτοί μέσα στο κόλπο. Στη Γερμανία αντέδρασαν, οι μόνοι που αντέδρασαν στην κτηνοβασία, γιατί υπήρχε, κατέβηκαν 100.000, να φανταστείτε, διαδηλωτές για να καταγγείλουν την κτηνοβασία στη Γερμανία, η οποία είναι αναπτυγμένη. Βλέπετε πόσο έχουμε κατρακυλήσει το βούρκο. Αυτά λοιπόν θα τα φέρουν και στην Ελλάδα, όπως και την παιδεραστία θα φέρουν. Σιγά σιγά θα τη φέρουν, γιατί θα πούνε ότι μετά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που βάλανε στα σχολεία για να διαφθείρουν τα παιδιά μας, αυτό έκανε η κυρία Κεραμέως, επέβαλε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, έφτιαξε τα πολύχρωμα σχολεία, τα ενίσχυσε. Ξέρετε τι είναι τα πολύχρωμα σχολεία? Εκεί που θα φιλοξενούνται παιδιά που θα φλερτάρουν με το τρίτο φύλο, λέει. Αν ο άντρας δημιούργησε, ο Θεός δημιούργησε άντρα και γυναίκα, τώρα αυτοί βρήκαν και άλλο φύλο. Λοιπόν, έχουμε τέτοια πράγματα τα οποία ο χριστιανός όταν τα αποδέχεται έμεσα, όταν πάει δηλαδή εκκλησιάζεται, κοινωνάει, εξομολογείται και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή ψηφίζει ΠΑΣΟΚ ή ψηφίζει ΚΚΕ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εκεί, που έχουν αποδεχτεί αυτές τις καταστάσεις, τότε ανοίγει ο ίδιος διάπλατα την πόρτα στα δαιμόνια. Αυτό να το ξέρετε. Εμείς έχουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο, το πλαίσιο του Θεού. Και το λειτουργικό πλαίσιο του Θεού δεν αλλάζει με την επίκληση ψευδοανθρωπίνων δικαιωμάτων δήθεν. Γιατί, σας είπα και άλλη φορά, δεν μπορεί, ενώ έχεις το στόμα σου και μπορείς να φας από το στόμα σου, να προσπαθείς να φας από τα αυτή. Θα σε πάνε στο ψυχιατρίο. Δεν μπορεί να, ενώ μπορείς να μυρίσεις με τη μύτη, να προσπαθείς να μυρίσεις από το στόμα. Να κλείσεις τη μύτη σου και να προσπαθείς να μυρίσεις από το στόμα. Δηλαδή, το κάθε όργανο το έχει ορίσει ο Θεός για να κάνει κάποια δουλειά. Κατά τον ίδιο τρόπο καταλαβαίνετε και λειτουργούν και τα όργανα κάτω από τη μέση. Δεν μπορεί από εκεί που αφοδεύεις να βάλεις οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι ντροπή, έλεγε ο Αίσοπος. Με τον ωραίο αυτό μύθο, να σας το θυμίσω πάλι. Έλεγε ο Αίσοπος, λοιπόν, τον εξαφάνισε το μύθο αυτό. Έλεγε ο Αίσοπος ότι όταν έβαζε ο Δίας τότε, λέει, τις αρετές στον άνθρωπο, ξέχασε να βάλει την εδώ, την τροπή δηλαδή. Και αυτή πήγε διαμαρτυρόμενη, διαμαρτυρήθηκε στο Δία, του λέει, με ξέχασες εμένα. Α, λέει, τώρα τα έχω τελειώσει όλα, δεν γίνεται να μπεις. Μα πώς, τι διαμαρτυρότανε η ντροπή? Και λέει, εντάξει, λέει, κάτι θα κάνουμε, θα μπεις, λέει, από εκεί που αφοδεύει ο άνθρωπος. Και λέει, είναι αδυνατόν, λέει, να πω εγώ από εκεί? Λέει, κοίταξε, του λέει, δεν υπάρχει άλλη δίωδος. Εντάξει, λέει, αυτή θα εισέλθω στον άνθρωπο εξ αυτού, με αυτόν τον τρόπο, αλλά με μία προϋπόθεση. Όταν θα εισέρχεται κάτι άλλο από εκεί, εγώ θα εξέρχομαι. Το καταλάβατε? Ο Αίσοπος το καταδίκασε από την... Και μας λένε τώρα αυτοί ότι οι αρχαίοι Έλληνες την αποδέχονταν. Πού δεν αποδέχονταν? Εξαφάνιζαν την ιστορία. Εξαφάνιζαν το μύθο του Αισόπου για να προτείνουν τα δικά τους. Δεν ξέρω, καλή μου. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην αμαρτία. Επίσης μπορεί να είμαστε χειρότεροι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις την αμαρτία νόμο. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορεί να νομιμοποιήσεις την κλεψιά. Βέβαια την έχουν νομιμοποιήσει. Δεν μπορεί να νομιμοποιήσεις την πορνεία. Δεν μπορεί να νομιμοποιήσεις τη μοιχεία, το φόνο μέσω της έκθρωσης. Και να σας πω, βλέπουμε ένα παιδάκι, λέμε, βγήκε το βρέφος, γέννησε μια μάνα, χαροκαμένη μάνα εκεί από το σεισμό, έσωσε το παιδάκι της, γέννησε την ώρα του σεισμού. Το παιδάκι βγήκε σώ και η μάνα πέθανε όμως.
Προσέξτε. Δεν μπορεί να πέσαν όλα τα φώτα της δημοσιότητας, κοιτάξτε τι υποκρισία πέσαν σε αυτό το παιδάκι. Να το υιοθετήσουν όλοι, να τρέξουν, να το βρούνε, να το μεγαλώσουν. Όμως για το έμβριο αυτό, το βρέφος που αναπτύσσεται, εκεί μπορεί να το σκοτώνουμε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το καθαρίζουμε εξ αρχής, να μην αναπτύχθει. Αυτό είναι νόμος και μάλιστα και είμαστε και εμείς ηθικοί αυτούργοι, γιατί ενώ είναι νόμος του κράτους, εμείς τον αποδεχόμαστε μέσω της φορολογίας, πληρώνουμε και εμείς τις εκτρώσεις. Τα νοσοκομεία, τα δημόσια, πληρώνονται που κάνουν εκτρώσεις. Από εμάς, από τους φορολογούμενους. Είναι πολλά τα στραβά. Και αν δεν γίνει ένα τράταγμα, αν δεν επέμβει, έχει επέμβει ο Θεός και θα επέμβει ακόμη περισσότερο, θα το δείτε. Λένε πολλοί φοβούνται για τράταγμα στην Ελλάδα. Μα με τέτοια κατρακύλα, ξέρετε, η αμαρτία πιέζει, όπως είπα την προηγούμενη φορά, πιέζει τη γη. Την καταπιέζει. Και αυτή κάποια στιγμή θα εκραγεί. Τώρα θα είναι ηφαίστειο, θα είναι σεισμός, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση και δεν χρειάζεται να φοβόσαστε. Εκεί μας οδηγούν τα πράγματα και εκεί οδηγούμαστε οι ίδιοι με τις επιλογές μας. Έχουμε επιλέξει τον ολισθηρό δρόμο, χριστιανοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το συμφέρον, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να είσαι κοντά στο Θεό. Έχουμε τραβούμε συνειδητά το δρόμο του ασώτου και δεν υπάρχει μετάνοια. Και δυστυχώς κάποιοι επεμβαίνουν και θέλουν τα γεγονότα. Όχι, για ό,τι γίνονται φταίμε εμείς, η αμαρτία μας, τα λάθη τα δικά μας. Φταίω εγώ, φταίτε εσείς, φταίνε όλοι. Για ό,τι γίνεται γύρω μας. Εμείς επιτρέψαμε να κυβερνούν αυτοί οι άχρηστοι. Μου είπε κάποιος, μου λέει, μα ο τάδε, το τάδε πατριωτικό κίνημα, να τα λέμε με το όνομά του, συνήκη, έχει στελέχη που μπορεί να κυβερνήσουν. Γιατί λέω, αυτοί που κυβερνάνε είναι στελέχοι. Έχουν σπουδάσει τίποτε, μπορούν να σταθούνε. Άλλος πουλούσε βιβλία, άλλος γύρναγε στα εξάρχεια και τσακωνόντουσαν με τους αναρχικούς εκεί και σήμερα είναι υπουργοί. Λέω ένα παράδειγμα. Ποιο είναι το επίπεδο? Το επίπεδο της πολιτικής αυτής, πολιτική, έχει ταυτιστεί πλέον με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή. Ενώ η πολιτική έπρεπε να είναι τρόπος ζωής. Σήμερα η δημοκρατία δεν υπάρχει. Έχει καταλυθεί το Σύνταγμα, ό,τι θέλουν κάνουν με την πανδημία και αυτά δημιούργησαν ένα δικτατορικό καθεστώς παγκοσμίως. Και είναι μια μαριονέτα, σιωνιστική μαριονέτα που κυλεί τα νήματα. Και να σας πω και κάτι, και θα τελειώσουμε αυτά έτσι την περίληψη, έτσι, μια περίληψη που έκανε για να περιγράψουμε την κατάσταση, η γεωπολιτική κατάσταση, την πολιτική κατάσταση. Θα σας πω κάτι, τι μας ετοιμάζουν, χαλή μου χριστιανοί. Θα μου πείτε συνωμοσιολόγο πάλι. Τον καιρό της πανδημίας εδόθηκαν τεράστια κεφάλαια και έγιναν οι λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλους, Νέα Σμύρνη, Πικέρμη, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη κι άλλες. Έγιναν έξυπνες πόλεις. Τι σημαίνει έξυπνη πόλη? Ξέρετε, βάλανε λοιπόν πάνω στις κολόνες της ΔΕΗ, βάλανε ρουτεράκια. Ήταν κεραίες 5G, τις οποίες κεραίες έχουν και κάμερες. Τις βλέπετε πλέον τις κάμερες, τα πάντα παρακολουθούν. Ό,τι και να γίνει με τις κάμερες θα βλέπουν, μέσα από τις κολόνες της ΔΕΗ. Λοιπόν, και το κάνανε αυτό, γιατί λέει, είπανε στους δημάρχους, ότι πρέπει, λέει, η έξυπνη πόλη τι είναι, να ξέρουμε πόσα πάρκινγκ υπάρχουν στη γειτονιά και ο άλλος να πληροφορείται όταν φεύγει από τη δουλειά του ότι μέσα στο σπίτι του από κάτω βρίσκονται 3 πάρκινγκ ελεύθερα και μπορεί να πάει. Και να υπολογίζεται και η ώρα. Και άλλα τέτοια συναφή και άλλες μπουρδολογίες δηλαδή. Δήθεν τεχνολογικές εξελίξεις. Ξέρετε που αποσκοπούν οι έξυπνες πόλεις με βάση την ατζέντα του 2030. Θα σας πω.
στον εγκλισμό μας. Τι θα κάνουν? Θα επικαλεστούν μετά την πανδημία του κορονοϊού, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Το φέρνουν σιγά σιγά σιγά, νόμους περί κλιματικής αλλαγής, φόρους για την κλιματική αλλαγή. Έρχεται δηλαδή μια άλλη δικτατορία, πιο σκληρή από αυτή που ζήσαμε και βιώσαμε τον καιρό του φόβου και του τρόμου που καλλιέργησαν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Τι είναι λοιπόν αυτή κλιματική αλλαγή? Επικαλούμενοι λοιπόν την κλιματική αλλαγή θα πούνε ότι πρέπει να μαζέψουμε ενέργεια. Πρέπει να έχουμε, δεν θα μας επιτρέπεται στην αρχή, θα μας πούνε θα μπορείς να χρησιμοποιείς το φωτισμό μέχρι τόσες κιλοβατόρες. Από εκεί και πάνω θα κόβεται το ρεύμα. Γιατί ζείτε μέσα σε αυτό το σπίτι 3 άτομα, άρα 3 επί 10, ξέρω εγώ, 15 κιλοβατόρες τη μέρα, για παράδειγμα. 5 το κάθε άτομο, θα λένε. Παραπάνω θα σου διακόπτεται το ρεύμα. Γι' αυτό βάζουν και ψηφιακά ρολόγια πλέον. Αλλάζουν τα ρολόγια της ΔΕΗ σιγά σιγά, βάζουν τα ψηφιακά για να μην περνάει να γίνεται καταμέτρηση αμέσως από το κέντρο, από τη ΔΕΔΙΑ και να μην περνάει να μετράει ο υπάλληλος. Προσέξτε λοιπόν. Θα μας κόψουν πρώτο αυτό. Δεύτερον, θα μας πούνε ότι καταναλώνετε άλλη ενέργεια. Φυσικό αέριο, παράδειγμα. Δεν θα μπορείτε να το καταναλώνετε ατομικά πάνω από τόσες κιλοβατόρες στο κάθε άτομο. Θα μας βάλουν όρια στον καθένα με βάση τα δικά τους τα πρότυπα. Θα μας απαγορέψουν τα ταξίδια. Να μην μπορείς να ταξιδέψεις, να πας ούτε από τη μια περιοχή στην άλλη. Δεν θα μπορούμε, γιατί λέει τα αυτοκίνητα θα δημιουργούν πρόβλημα, θα βγάζουν διοξίδιο του άνθρακα και άλλα αέρια τα οποία θα είναι σε βάρος του κλίματος και θα πρέπει να σταματήσουν. Οπότε σιγά σιγά θα μας πάρουν και τα αυτοκίνητα. Θα μας πούνε ότι ενισχύουμε, θα κινήσετε μόνο με το μετρό, με τα λεωφορεία, όχι για να πηγαίνετε στις δουλειές σας. Μετά σιγά σιγά με τους φόρους θα μας πάρουν και τα σπίτια, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Θα πάρουν την περιουσία. Δεν θέλει ο κόσμος να έχει περιουσία. Θα τα πάρουν αυτά. Γιατί η περιουσία έχει και ενεργειακή κατανάλωση, θα σου πούμε. Για να διατηρήσεις, ξέρω εγώ, το χωράφι σου πρέπει να πας να κάψεις εκείνα, να φυτέψεις αυτά. Εμείς θα τα κάνουμε πλέον, εσείς θα είσαι στα παίξω. Και θα ελέγξουν και τη διατροφή μας. Ήδη έχουν βάλει σκαθάρια μέσα και άλλα έντομα διάφορα μέσα σε τροφές. Δεν είναι λίγο αυτό? Καταλαβαίνετε που το πάνε? Το πάνε σε μια στιγνή παγκόσμια δικτατορία, την οποία λένε παγκοσμιοποίηση. Εάν δεν το καταλάβουμε τώρα και αν δεν αρχίσουμε να διαβάζουμε, να προβληματιζόμαστε και να λέμε ότι αυτός που τα λέει συνωμοσιολόγος είναι, φαντάζεται, μα τα βλέπετε πλέον, είναι απροκάλυπτη, σας τα λένε. Η ψηφιακή λέει τεχνολογία, σας τα λένε πλέον. Να μπούμε όλοι στα ψηφιακά. Όλη η τεχνολογία είναι καλή όταν έχει καλή χρήση. Στα χέρια αυτών των ανώμων, των ανώμαλων και τα λοιπά, που ανώμαλοι στα μυαλά, είναι επικίνδυνη η τεχνολογία. Αυτή όμως αυτή τη στιγμή την έχουν αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι. Στο στήλο Ορθοδοξίας γράφουμε διάφορα τέτοια στο επόμενο τεύχος, θα τα δείτε αναλυτικά το τι μας ετοιμάζουν. Ας τα αφήσουμε όλους αυτά, γιατί είμαστε πλέον εν όψη του σταδίου των αρετών και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Καλοί μου χριστιανοί, σήμερα θα σας πω κάτι συνταρακτικό που έλεγε ο Παππούλης και το θυμήθηκα προχθές. Μου έλεγε ο άνθρωπος, ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το παράδειγμα για να το ακολουθήσει. Ένα έμβριο που είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του ζει μέσα στον κόσμο για 9 μήνες. Μέσα στον κόσμο αυτό που δημιουργείται με την κοιλιά και συνδέεται με τον ομφάλιο λόρο με τη μάνα.
όταν κοπεί αυτός ο ομφάλιος δώρος που είπαμε, διακόπτεται και η ζωή, έρχεται ο θάνατος. Ο πατήρ Παναγιώτης λοιπόν μας είπε ότι υπάρχει και είναι φυσικό να υπάρχει, και το λένε και οι πατέρες εκκλησίες, και ένας άλλος ομφάλιος λόρος, αφού το έμβριο γεννιέται μετά από 9 μήνες, ολοκληρώνεται και αφού μεγαλώνει μέσα, δεν χωράει πλέον, πρέπει να βγει, να πάει σε άλλο επίπεδο, έρχεται στη ζωή και μπαίνει στο φως, στο εφήμερο αυτό, φως της ζωής, αυτό που ζούμε όλοι. Ο Χριστός όμως μας μίλησε για ένα άλλο φως, για μια άλλη ζωή. Τι είπε? Εγώ είμαι η ζωή και το φως και η αλήθεια. Τι εννοεί με αυτό, μου έλεγε ο Παπούλης. Ότι ο Χριστός είναι ο ομφάλιος λόρος που μας πηγαίνει στην όντως ζωή, στο πραγματικό φως. Πώς πάμε λοιπόν στο πραγματικό? Και μου έλεγε ο Παπούλης, για να πας εκεί υπάρχει αυτός ο ομφάλιος λόρος του Χριστού. Τι έλεγε ο Χριστός? Δεν ζει μόνο με άρτο άνθρωπος. Ζει και με κάθε λόγο που επέρχεται, που έρχεται από το Θεό. Μας μιλάει για άλλη ζωή. Και έλεγε ο Παπούλης, με το 10% είμαστε έμβρια, λέει, είναι άνθρωποι εμείς. Εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι για τον ουρανό, είμαστε έμβρια. Τα οποία πρέπει να φτάσουμε μέσω της πορείας μας, της εν Χριστώ πορείας μας, στην αναγέννηση. Να ξαναγεννηθούμε. Πού να γεννηθούμε? Στη νέα πραγματικότητα, στην αιωνιότητα, στη ζωή. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Υπάρχει λοιπόν ο ομφάλιος λόρος που μας συνδέει από εδώ με την αιωνιότητα. Με τους θησαυρούς μιας άλλης πολιτείας. Για να δούμε λοιπόν. Το 10% για να προχωρήσουμε προς το εκεί, το παρέχει η γη, η τροφή, η υλική τροφή. Τα άλλα τι είναι? Το άλλο το 90%, έλεγε ο Παπούλης, είναι δύο πράγματα. Η προσευχή και η νηστεία. Αυτά τρέφουν και οδηγούν στο Θεό. Και έλεγε το χαρακτηριστικό από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί νηστείας, ότι η ευχή και η νηστεία το των αγγέλων έργο. Τι είναι η νηστεία όμως? Είναι αυτό που λέμε αποχή από τα υλικά, από την τροφή? Όχι, καλή μου Χριστιανή. Η νηστεία έχει να κάνει με όλα αυτά που είπε, με όλη τη διδασκαλία του Χριστού περί ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας, θυσιαστικής αγάπης. Αυτά τονίζονται και τώρα στο Τριώδιο. Άμα θα δείτε, μιλάει μέσα στα Ευαγγέλια αυτής της εβδομάδας και της προηγούμενης, ήταν τα Ευαγγέλια που διαβάζω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι έδειχνε? Την πορεία, τη σταυρική, τη σταυροαναστάσιμη πορεία του ανθρώπου μέσω του Χριστού. Ότι κουβαλάμε αυτή την πορεία για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Και από εκεί την Πεντηκοστή, να δούμε και εμείς το φως το αληθινό. Λοιπόν, τι έλεγε ο Παπούλης? Η νηστεία λοιπόν είναι παραδείσου πύλη. Είναι η πύλη του παραδείσου. Το έπαιρνε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι η κάθαρση, το καθαρτήριο των αμαρτωλών. Η νηστεία. Είναι η παρησία προς το Θεό. Είναι η καθαρότητα της καρδίας. Νηστεία πάντων των παρά του Θεού δεδομένων ημίν αγαθών το κεφάλαιο. Είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο το οποίο μας δίδει μέσω της νηστείας, ερχόμαστε κοντά στο Θεό. Είναι ο αγιασμός της ψυχής, η υγεία του σώματος, η ασφάλεια των σπιτιών μας. Προσέξτε, τι είναι η νηστεία? Είναι το νέον ο παιδαγωγός. Είναι ο φύλακας των νηπίων. Είναι ο σοφρονισμός των γερόντων. Είναι η ευκοσμία και κατάσταση των γυναικών. Και είναι καταπληκτικός αυτός ο λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Είναι τόσο συνοπτικός και καταπληκτικός.
θα τον βάλουμε στο στυλ Ορθοδοξίας να τον έχετε και σε αυτή την γλώσσα του Αγίου Ιωάννου το καταλαβαίνει ο καθένας. Πάνω σε αυτό λοιπόν το θέμα έλεγε ο Παππούλης το εξής, τα οποία γράφουμε. Αυτός λοιπόν έχουμε τον ομφάλιο λόρο που μας συνδέει με το Θεό, είναι ο Χριστός εκεί. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πώς προχωράει η νηστεία, με ελεημοσύνη. Δεν μπορεί να απέχεις από τα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τις στροφές και να νηστεύεις δηλαδή από τις στροφές και ταυτόχρονα να θυμώνεις, να οργίζεσαι με τον συνάνθρωπό σου, να διηρίζεις την πλάτη στο φτωχό, να κάνεις όλα αυτά που είναι αντίθετα με αυτά που δίδαξε ο Θεός. Τότε δεν κάνεις νηστεία. Κοροϊδεύεις σαν τους Φαρισαίους, γίνεσαι ένας Φαρισαίος και εσύ και κοροϊδεύεις τον Θεό. Θυσία λοιπόν είναι η συγχώρεση όλων αυτών που μας πλήγωσαν. Να συγχωρέσουμε με ειλικρίνεια. Είναι η ελεημοσύνη. Η καθημερινή ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη, η κρυφή ελεημοσύνη. Αποτελεί νηστεία. Και είναι πολλά πράγματα. Μπαίνουμε λοιπόν στο στάδιο των αρετών. Έτσι λέγεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να καλλιεργήσουμε λοιπόν αυτές τις αρετές που μας οδηγούν και αντρέφουν το έμβριο που λέγεται άνθρωπος. Σήμερα είμαστε πνευματικά ατροφικοί και κινδυνεύουμε με το θάνατο. Όπως ο ομφάλιος λόρος συνδέει τη μάνα με το παιδί, την εγκυμονούσα μητέρα με το παιδάκι της και χωρίς αυτόν πεθαίνει το παιδί, έτσι και ο άνθρωπος ο σύγχρονος χωρίς τον Χριστό που αποτελεί τον ομφάλιο λόρο έρχεται στο θάνατο. Στον πνευματικό θάνατο, γιατί εφόσον δεν τρέφεται κατά το 90 ή το 100 και τρώει μόνο το 10% τις υλικές δηλαδή τροφές, άρα είναι πνευματικά ατροφικός και ζει μες στο θάνατο. Δεν ζει ο άνθρωπος. Ζει κάτι άλλο, ζει σαν ζώο, ξέρω. Αλλά άνθρωπος δεν είναι. Γιατί άνθρωπος σημαίνει άλλο θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Κοιτάω προς τα πάνω. Και προς τα πάνω τι είναι. Βλέπετε τη γη. Όπου και να πας θα σου θυμίζει την κοιλιά της μάνας σας. Όπως και να τη δείτε, από οποιοδήποτε μέρος, θα δείτε ότι είσαστε μέσα έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι, είναι σαν να είσαστε μέσα στην κοιλιά της μητέρας σας. Σας τρέφει λοιπόν κατά ένα μικρό μέρος. Για να βγείτε όμως χρειάζεται, είναι απαραίτητο για να βγείτε από αυτή την κοιλιά και να φτάσετε στην όντως ζωή, να δείτε το φως Χριστού, τότε θα πρέπει να έχουμε και το άλλο το 90%. Τι είναι το άλλο το 90%? Μας το είπε ο Χριστός. Είναι η προσευχή και η νηστεία. Τούτο το γένος θα πορεύεται με προσευχή και νηστεία. Σήμερα είναι παρεξηγημένες έννοιες και η προσευχή και η νηστεία. Τι σημαίνει προσευχή? Το παιδί δεν επικοινωνεί με τη μητέρα. Όλα τα συναισθήματα της μητέρας, οποιοδήποτε συνέστημα, αν νιώθει τρόμο, φόβο, αυτό περνάει στο παιδί. Χαρά, όλα. Αυτή λοιπόν η επικοινωνία είναι η προσευχή. Προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Πώς επικοινωνείς με το Θεό, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Μόνο μέσω της ταπείνωσης. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει παρουσία. Όταν δεν έχεις ταπείνωση δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Άρα η προσευχή γίνεται όχι φαρισαϊκός, με φαρισαϊκό το τρόπο, όχι τυπικά, αλλά με ειλικρινή διάθεση, με ταπείνωση, πραγματική ταπείνωση για να προσεγγίσουμε το Θεό, για να τραφούμε στο υπόλοιπο 90%. Και όταν αρχίζει αυτή η επικοινωνία, γι' αυτό έχουμε, λέει, το πρώτο, έτσι αρχίζει ο λόγος, η ευχή και η νηστεία, το των αγγέλων έργο. Ποια είναι η ευχή? Βλέπετε τους μοναχούς, έχουν την ευχή, την καρδιακή προσευχή. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή η επικοινωνία συνεχώς με το Θεό Πατέρα, με τον Πατέρα μας. Αυτό είναι που είναι η προσευχή, η επικοινωνία λοιπόν με το Θεό
μέσω της ταπείνωσης, μέσω των μυστηρίων της εξομολόγησης, μέσω της Θείας Κοινωνίας. Θεία Κοινωνία ενεργοποιείται με την ταπείνωση, έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Χωρίς ταπείνωση δεν έχουμε την Θεία Κοινωνία. Πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε και στον Όσο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη. Κάποια Κυριακή κοινωνούσα και έβλεπε ότι κάποιοι έπαιρναν πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού, προσέξτε. Όπως παίρνει το παιδάκι από το αίμα της μάνας του και από το σώμα της μάνας του την τροφή, έτσι πρέπει να την παίρνουμε και εμείς από το Χριστό. Σώμα και αίμα Χριστού. Το καταλάβατε? Κάποιοι έπαιρναν σώμα και αίμα Χριστού και κάποιοι έπαιρναν κρασάκι και ψωμάκι. Τα βλέπει ο Ιωσή Ιάκωβος, γιατί ήταν απροετοίμαστη. Και δεν είναι να κοινωνήσουμε για το καλό. Προσέξτε, είναι η τροφή μας. Είναι η ουράνια τροφή που δεχόμαστε. Και αυτό είναι η επικοινωνία. Σώμα και αίμα και ταυτόχρονα ευχή, προσευχή, δοξολογία. Το παιδάκι, είπαμε, εξαρτάται η ζωή του από τη μάνα. Εάν η μάνα σκοτωθεί, και το παιδάκι θα σκοτωθεί, γιατί δεν το συνδέει πλέον με την, τίποτε με την άλλη ζωή. Και θα μείνει και αυτό νεκρό. Έτσι είμαστε κι εμείς. Τι λέει ο βασιλιάς Δαβίδ? Η αμαρτία σε καθιστά νεκρό. Γιατί σου κλείνει το 90%, σου δίνει μόνο την υλική τροφή, σε δεσμεύει, σου δημιουργεί την ψευδέστητη ότι ο άνθρωπος ζει μόνο για να τρώει και να πλουτίζει και να αυξάνει το τέτοιο. Ασχολείται δηλαδή μετά τις περιουσίες και μετά τις τροφής και χάνεται η ουσία. Ο άστος τι έκανε? Πήρε, λέει, την περιουσία και έφυγε από το Θεό. Κάθε αποστασιοποίηση και έμπλεξε μέσα στον κόσμο στην αμαρτία. Ακολούθησε δηλαδή το δρόμο τον ολισθηρό. Μεθούσε, έκανε γλέντια, σκορπούσε τα χαρίσματα που δίνει σε όλους μας ο Θεός, τα σκορπούσε από εδώ και από εκεί. Με αποτέλεσμα τι έκανε ο άστατος? Καταστράφηκε. Και έφτασε σε σημείο να αναζητήσει, αυτό κάνουμε όλοι, τη μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Είναι η οδός, η μοναδική οδός που σε επαναφέρει αυτό το χάσμα που υπάρχει μέσω της αποστασιοποίησης. Η μετάνοια είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Θέλετε να ευτυχίσετε? Μέσω της μετάνοιας γίνεται. Είναι ο δρόμος της ευτυχίας. Εάν δεν έχουμε μετάνοια, δεν έχουμε, γιατί θα ζήσουμε χωρίς να ξέρουμε, χωρίς κανένα νόημα. Δεν θα χτίσουμε νόημα και δεν θα δούμε ποτέ αιωνιότητα. Τι έλεγε ο Παππούλης, πατήρ Παναγιώτης, ο γέροντας? Χαρακτήριζε λοιπόν την νηστεία και την προσευχή ότι είναι οι δύο πολυβιταμίνες της αιωνιότητας. Είναι αυτές που παίρνει και η εγκυμονούσα, δεν παίρνει κάποιες βιταμίνες που τις δίνουν γυναικολόγοι για να ενισχυθεί το έμβριο, να έχει, να πάρει όλα τα στοιχεία. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να έχει το αυτεξούσιο, το σέβεται. Ο άνθρωπος πρέπει να συναντήσει το Θεό. Ο Θεός πάντα έχει ανοιχτά το χέρι, απλωμένο το χέρι, όπως ο πατέρας που περίμενε έξω από την πόρτα τον άσωτο και περιμένει όλους εμάς. Αλλά εμείς πού εμπλεκόμαστε? Εμπλεκόμαστε στα του βίου, στις μέρημνες του βίου, χάνουμε την ουσία και μένουμε στην περιουσία, σε όλα αυτά που είναι από γύρω γύρω, αλλά όχι στην ουσία. Καλή μου χριστιανή, είπαμε λοιπόν ότι την πρώτη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου ότι η ταπείνωση είναι η βενζίνη που σε οδηγεί στο Θεό. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Τέλος. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση και υπάρχει φαρισαϊσμός, δεν υπάρχει και Θεός. Να το ξέρουμε αυτό. Ζούμε μέσα σε ένα φαρισαϊσμό. Και τι λέμε εκεί? Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση και υπάρχει το κριτήριο της εξουσίας, το τέτοιο, εκεί τι γίνεται? Εκεί ζούμε την περίπτωση του Τελώνου και Φαρισαίου. Όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και
ο Θεός. Τι γίνεται λοιπόν με την προσευχή και την νηστεία? Αρχίζει ο άνθρωπος και ζει. Γεύεται τον παράδεισο ενώ είναι ακόμη στη γη. Η γερόντισσα Γαλακτία μπαινόβγαινε στον παράδεισο. Το ίδιο και ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Το ίδιο και ο Άγιος Παΐσιος. Έβλεπαν, συνομιλούσαν με τους Αγίους. Ερχόντουσαν σε επαφή. Έβλεπαν το φύλακα άγγελό τους. Έβλεπε τους αγγέλους Όσιος Ιάκωβος. Εμείς γιατί δεν τους βλέπουμε? Μα εκείνος είχε ταπείνωση. Πορευότανε, είχε δεθεί στον ομφάλιο λόγο και τρεφότανε καθημερινά από τον ίδιο το Θεό. Και ενώ έτρωγε πολύ λίγη διατροφή, είχα φάει μαζί του στο τραπέζι μια φορά, οι δυο μας. Και προσέξτε, από διάκριση, ήταν ανήμερα του Πάσχα το 87, νομίζω το 86, ή το 86 ή το 87. Ανήμερα το Πάσχα, μας έβγαλαν, είχε δώσει εντολή τότε, και μας έβγαλαν μία μερίδα εμένα και μία μερίδα του γέροντα να φάμε μαζί οι δυο μας. Ήταν ο πατήρ Κύριλλος τότε. Και ο παππούλης έβλεπε ότι έφαγα εγώ, γιατί να είχα πάει με τα πόδια από το χωριό μου στον Όσιο Δαβίδ, έφαγα τη μερίδα μου, περίμενε, έκανε ότι τρώει και αυτός, έφαγε μια πατατούλα και το υπόλοιπο μου το έβαλε σε μένα. Φάει εσύ, μου λέει, κουράστηκε σήμερα. Τι δεν φάει, αφού χόρτενε από το Θεό, έπαιρνε αυτά που είχε, όλο το υλικό, έπαιρνε το 90%. Δεν τον ένοιαζε, γιατί είναι και ασκητές. Δεν νοιάζονται για την τροφή, τρώνε μια φορά τη μέρα. Και τρώνε λιτά, μπορεί να περάσουμε ένα παξιμαδάκι. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί η πραγματική τροφή είναι, προέρχεται μέσω της νηστείας, όπως την περιγράψαμε την νηστεία, όπως την περιγράφει και θα τη δείτε στο στήλο Ορθοδοξίας τον επόμενο μήνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και από την προσευχή, από την επικοινωνία. Γι' αυτό λέγανε στην ευχή και αρπάζονταν στον ουρανό. Έβλεπαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν, αυτά που είδε και ο Απόστολος Παύλος. Έφτασα, λέει, μέχρι τρίτο ουρανό. Γιατί τρεφόταν από τον Χριστό. Είχε συνδεθεί πλέον με τον ομφάλιο λόρο. Αυτό που εμείς έχουμε χάσει. Εμείς είμαστε νεκροί σήμερα και κινδυνεύουμε να έχουμε τα σπίτια μας, οι τάφοι να γίνουν αιώνιες κατοικίες μας. Γιατί δεν ψάχνουμε να πιάσουμε, δεν ψάχνουμε να βρούμε τον Χριστό. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα. Έχουμε την ταπείνωση που μας, έχουμε τη βενζίνη. Ωραία, έχουμε την παρουσία του Θεού. Αρχίζει ο Θεός και μας ακούει. Ποια είναι η πορεία μετά? Μετά έχουμε το δρόμο της μετανοίας που μας το δείχνει ο Άσωτος. Εμείς περιπλανηθήκαμε όπως ο Άσωτος κατά το παράδειγμα του Ασώτου, αφού έχουμε ταπείνωση και είναι ένα όχημα ο άνθρωπος, θα πρέπει να πορευτούμε προς να βρούμε και το δρόμο προς την αιωνιότητα. Άρα τι είναι? Είναι ακολουθεί λοιπόν της ταπείνωσης. Το δεύτερο στάδιο είναι η οδός της μετανοίας. Και πάμε στο τρίτο στάδιο. Το ακούσαμε προχθές την Κυριακή, το Ευαγγέλιο. Τι περιέγραφε το Ευαγγέλιο? Τι συναντάς σε αυτό το δρόμο? Και πώς προχωράς σε αυτό το δρόμο? Δεν μπορεί να πας και να κάνεις κακό. Λέει, επίνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Πού ήσουν, Κύριε? Μα αφού είσαι στον ομφάλιο λόρο. Ο ομφάλιο λόρο είναι ο Κύριος. Αυτοί που ακολουθούν δίπλα είναι οι άνθρωποι. Και υπήρχαν και αυτοί που ακολουθούσαν τον δρόμο και δεν έδιναν ελεημοσύνη, δεν έδιναν την, αυτά που δίνει η νηστεία. Η νηστεία είναι ελεημοσύνη κατά βάση. Είναι η φιλανθρωπία. Είναι αγάπη προς τον πλησίον. Αυτά είναι η νηστεία. Και το τέλος είναι οι τροφές. Όλα τα άλλα είναι, αποτελούν νηστεία. Είναι ο έλεγχος των λογισμών. Να βάλουμε, ξέρετε τι σημαίνει νηστεία? 40 μέρες να μην έχουμε βάλει κακό λογισμό για κανέναν. Μπορείτε? Τότε θα είσαστε στην Ανάσταση μαζί με τον Χριστό. Θα τον βλέπετε αναστημένο δίπλα σας. Σας το υπόσχομαι αυτό. Το έχουν δει πατέρες. Εάν 40 μέρες κατά τη διάρκεια, 50 μέρες που είναι η νηστεία, δεν βάζετε κακό λογισμό στο μυαλό σας,
και βλέπετε και λειτουργείτε όπως θα ήθελε και θέλει ο Κύριος να λειτουργήσουμε, τότε θα συμμετάσχετε στην Ανάσταση. Θα δείτε αναστημένο τον Κύριο δίπλα σας. Τα έλεγε ο Παπούλης αυτά και δεν τα καταλαβαίναμε. Έχουμε γαλουχηθεί όμως μέσα στο ψέμα. Άρα βλέπουμε τον άλλον και δεν ξέρουμε τι είναι και λέει δεν τον βοηθάμε. Χθες για παράδειγμα, θα σας πω ότι έτυχε έξω από την πολυκατοικία εκεί που μένω, ήταν ένας ένικος που μένει πιο πάνω από μέσα στον άλλο όροφο και τον πλησίασε μια κοπελίτσα, άντε θα ήταν από 12 μέχρι 14 εκεί. «Γεια σας κύριε», του λέει, «τι κάνετε?» Του λέει, «καλά». Ξαφνιάστηκε ο άνθρωπος, λέει, «καλά, εσύ τι κάνεις κοριτσάκι μου?» «Είμαι μια χαρά», λέει. Και προσπαθούσε να τον πλησιάσει. Με βλέπει, τώρα μου λέει, «τι είναι αυτό, τι γνωρίζετε», λέει, «το γνωρίζει αυτό το κορίτσι?» Ήμουν και εγώ έξω από την πολυκατοικία. Λέω, «δεν το ξέρω. Αλλά σήμερα πρέπει να φοβόμαστε και τον άλλον, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι». Βέβαια ήταν Ρωμά το κοριτσάκι αυτό και είναι μια οικογένεια εκεί που έχει έρθει πιο κάτω και αγόρασαν κάποιο σπίτι. Και αυτή είναι λίγο πιο παρορμητική. Και του λέω, «ίσως ήθελε κάποια βοήθεια». Μου λέει, «πώς θα το βοηθήσουμε? Θα μας πούνε ότι κάτι επιδιώκουμε». «Ίσως ήθελε», λέω, «κάτι πεινούσε». Δεν το ρωτήσαμε. Λέει, «είναι επικίνδυνα σήμερα να το ρωτάς όμως, γιατί μπορεί να σε καταγγείλουν ότι κάτι επιδιώκεις». Και το αφήσαμε και προσπέρασε. Το προσπεράσαμε δηλαδή το παιδάκι, μπορεί να επινούσε το καημένο. Αλλά πόσο επικίνδυνα είναι σήμερα να προσεγγείς έναν άνθρωπο που έχει πράγματι την ανάγκη. Προσέξτε, σας είπα ένα παράδειγμα, πρόσφατο, χθες. Δεν μπορούν να το πλησιάσουμε, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος πλέον. Και υπάρχουν κάμερες και σου λέει το πλησίασε στο παιδί, ποιος χαρτί το ήθελες, εσύ ήσουν 65 χρονών και αυτό είναι 12, τι δουλειά έχεις εσύ 65χρονος με το 12χρονο και το παιδί να του μιλάς. Αλλά θα μπορούσε να κάνει το εξής, να πεις πού μένεις κοριτσάκι μου, πού μένεις παιδάκι μου και να πας μετά με δυο τη γυναίκα σου με το τέτοιο να πας να βοηθήσεις το βράδυ, να τα αφήσεις μια σακούλα με τρόφιμα. Αυτός είναι ο καλός λογισμός. Σήμερα φοβόμαστε να κάνουμε και το καλό. Πραγματικά φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε τι είναι ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το συναίσθημα των χριστιανών. Και υπάρχουν και αξιοπρεπέστατοι, όπως έλεγε ένας χαριτωμένος γέροντας από το Άγιο Όρος, Έλληνες, χριστιανοί Έλληνες που έχουν προβλήματα οικονομικά, διάφορα προβλήματα μέσα οικογενειακά, προβλήματα με αρρώστιες, αλλά έχουν αξιοπρέπεια και δεν βγαίνουν να τα διαλαλήσουν. Έχουν μια γνωστή οικογένεια που έχουν, είναι 7 μέλη, 7 παιδάκια έχει η οικογένεια αυτή και το ένα παιδάκι είναι άρρωστο και κάθε μήνα θέλει κάποια οικονομική βοήθεια. Ένας πατέρας δουλεύει, ο πατέρας δεν μπορεί να τα καταφέρει μέχρι, να τα φέρει βόλτα. Ιδού η ελεημοσύνη. Να η ελεημοσύνη. Υπάρχει άλλη μια γιαγιά, γνωστή μου. Τι κάνανε? Έδιωξε η αδελφή της, τι ήταν, τα παιδιά της από το σπίτι και τα πήρε αυτή. Αυτή παίρνει σύνταξη 400 ευρώ το μήνα. Αξιοπρεπέστατη κυρία, η γιαγιά. Ποτέ δεν έχει δηλώσει, χρόνια τη γνωρίζουν. Ήρθαν λοιπόν τα νύψια και ενώ δούλευαν και οι δύο, απαιτούσαν από τη γιαγιά να τους δώσει, να τα ταΐσει, να τα αποτίσει, να δεν πλήρωσαν ποτέ τα κοινόχρηστα, δεν πλήρωσαν ποτέ τη ΔΕΗ, δεν πλήρωσαν το νερό και δούλευαν δύο. Εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη της γιαγιάς που τους άνοιξε την πόρτα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Θέλει πολύ διάκριση και με πολύ προσοχή να προσεγγίζουμε τον άλλον. Και όταν θέλουμε να κάνουμε το καλό να το κάνουμε, χωρίς να ξέρει η δεξιά μας, η αριστερά μας, τι πει η δεξιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό έλεος. Πάμε λοιπόν, βρήκαμε την οδό της μετανοίας και είπαμε γιατί μιλάμε για την ελεημοσύνη, πώς πορεύεσαι σε αυτό το δρόμο. Πορεύεσαι όπως πορεύτηκε ο καλός Σαμαρίτης.
προσπαθώντας να γλιτώσει και να γιατρέψει στις πληγές του άλλου, με θυσιαστικό πνεύμα. Και φτάνουμε λοιπόν μέχρι την Τυρινή που μιλάει για συγχώρεση. Άμα δείτε τα Ευαγγέλια του Σαββάτου, πριν το Σαββάτο της Τυρινής, δηλαδή πριν την Κυριακή της Τυρινής, αλλά και της Τυρανής, και το Ευαγγέλιο της Τυρινής, τι μιλάνε? Μιλάνε πλέον για συγχώρεση. Τι σημαίνει συγχώρεση? Ότι χωράω μαζί με τον άλλο. Ότι είμαστε κοινωνία. Άλλωστε, να ξέρετε, αυτό που μας οδηγεί στην ουράνια πολιτεία είναι ο άλλος. Ο πλησίον μας. Δεν μπορούμε μόνοι μας να πάμε. Εύχεται ο ασκητής στην έρημο για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ιερείς, γνωρίζω τέτοιους ιερείς, οι οποίοι είναι άξιοι, πάνε από τις 4 το πρωί. Ο παππούλης πήγαινε 4 το πρωί και άρχισε να διαβάζει ονόματα. Και διάβαζε και ονόματα αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών, υπουργών, όλους. Δεν έκανε καμία εξαίρεση. Να τους φωτίσει. Γιατί ήθελε ο πλησίον, ποιος είναι? Είναι το εισιτήριο για να πάμε. Το εισιτήριο για να περάσουμε την πύλη. Και η πύλη, τι μας λέει, η πύλη του Παραδείσου περνάει με την νηστεία, μέσω από τις αρετές αυτές. Η νηστεία λοιπόν είναι η καλλιέργεια των αρετών. Δεν είναι μόνο αποχή του. Τώρα λέει, ας πούμε, την Καθαρά Δευτέρα, οι πολλοί, περισσότεροι από εμάς, θα αρχίσουμε. Ταραμάδες, το ένα, το άλλο, θα βάλουμε ελιές, όλα τα νηστίσιμα. Στα πόδια, γαρίδες, άμα πάτε στα ουζερί, γεμάτο. Εκείνη τη μέρα είναι γεμάτα τα ουζερί. Είναι, λέει, παράδοση. Ποια είναι η παράδοση? Καταρχήν απαγορεύεται να πίνουμε κρασί και να πίνουμε και αλκοόλ. Απαγορεύεται. Να το πάνω από τα υλικά. Και δεύτερο, όποιος κοιτάει να ευχαριστεί στην κοιλιά του, δεν ευχαριστεί, χάνει από τα άλλα. Δηλαδή, τι πρέπει να κοιτάμε? Οι μοναχοί τι κάνουν αυτές τις μέρες, από τον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής μέχρι και την Τετάρτη, την εβδομάδα, μετά Δευτέρα, Καθαρά Δευτέρα, Καθαρά Τρίτη, Καθαρά Τετάρτη θα λέγαμε. Δεν τρώνε τίποτα. Μόνο προσεύχονται. Γιατί εισέρχονται στο στάδιο πλέον και δεν πρέπει να είναι εξαρτημένοι από το 10%, πρέπει να κοιτάξουν το 90%, αλλά κοιτάνε την προσευχή και την νηστεία μέσα από το έλεος, μέσα από την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, από τη θυσιαστική αγάπη. Αυτά κοιτάνε. Γιατί μπαίνουμε στο στάδιο των αρετών. Τι μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής? Να μην θησαυρίζουμε στη γη. Γιατί εδώ υπάρχουν άρπαγες και τα τρώνε και αυτά. Όλα βλέπετε σε ένα λεπτό πόσο διήρκησε ο σεισμός, χαθήκανε περιουσίες. Καταστράφηκαν. Χαθήκανε τόσος κόσμος. Δεν ξέρουμε αύριο τι λοιπόν θα μας συμβεί. Άρα τι μέλη, τι πρέπει να, για πού πρέπει να εργαζόμαστε? Να μαζεύουμε θησαυρούς για τον ουρανό, όπως έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Μάζεψες, έλεγε, θεολόγια, κανένα τούβλο σήμερα για πάνω? Και εγώ δεν τον καταλάβαινα στην αρχή. Έκανες, βρε, κανένα καλό έργο? Όχι με την έννοια που το κάνει εκεί η δυτική, που λέει τα καλά έργα και τα συγχωρεκάπια που μοιράζανε. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια της θυσιαστικής αγάπης, με την έννοια του καλού Σαμαρίτη. Καλός Σαμαρίτης πλήρωσε τον ξενοδόχο, περιποιήθηκε τις πληγές και είπε, ό,τι άλλο χρειαστεί πάλι θα γυρίσω και θα πληρώσω. Με αυτή την έννοια πρέπει να πορευτούμε. Έτσι ανοίγει η πύλη για να μπούμε στο στάδιο. Θα μιλήσουμε για το στάδιο στα άλλα. Καλοί μου χριστιανοί, σήμερα ασχολούμαστε όλοι μετά της πολιτικής, μετά γεωπολιτικά. Βλέπουμε μια γενική αναστάτωση στον κόσμο, γιατί και εμείς είμαστε αναστατωμένοι και δεν ξέρουμε πού πορευόμαστε. Δεν έχουμε Χριστό στις καρδιές μας. Πώς να το κάνουμε? Και αφήνουμε τον έξω από εδώ να αλωνίζει.
και να αλωνίζει και στα γεωπολιτικά, στο Αιγαίο, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Αμερική, παντού. Αυτά κάνει, γιατί εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Εμείς φταίμε. Αλώνησε με την πανδημία. Τώρα καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες, τις πληρώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε τις ξαφνικίτιδες. Γιατί επηρεαζόμαστε από, νομίζουμε ότι όλα τελειώνουν εδώ. Μα εδώ αρχίζουν. Εδώ είναι ένα μικρό στάδιο, προπονητικό θα έλεγα κέντρο, για να ετοιμαστούμε για την εν Χριστώ ζωή και την εν Χριστώ αναγέννηση, για τον Παράδεισο. Έλεγε η Γερόντισσα, αφού έβλεπε τα πάντα, είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, Γερόντισσα Γαλακτία, που μπαινόβγαινε, έλεγε ένας καρυτωμένος γέροντας στον Παράδεισο, και έλεγε και το θεωρούσε όλα αυτά που έβλεπε. Γράψαμε στο φύλλο αυτό που κυκλοφορεί, στο στήλο Ορθοδοξίας, για το τι έβλεπε η Γερόντισσα στον Παράδεισο και τι έβλεπε. Νόμιζε ότι όλα αυτά τα δείχνει για την ταπείνωση. Νόμιζε ότι όλα αυτά που της έδειξε ο Θεός, της έδειξε για να δείξει πόσο, για να ταπεινωθεί περισσότερο. Ένιωθε αμαρτωλή. Ένιωθε ότι έχει πολύ ακόμη να εργαστεί για να μπει μέσα. Και έλεγε, ακόμη και στο φράχτη να φτάσω, Κύριε, και να βλέπω μου αρκεί. Στο φράχτη του Παραδείσου. Βέβαια, μας έλεγε και η ίδια. Η Γερόντισσα περιέγραψε πόσο ψηλά πήγε ο Άγιος Εφραίμ. Ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας. Ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ποιος τον υποδέχτηκε. Τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό, έλεγε, χαριτωμένος γέροντας, τον υποδέχτηκε ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Γιατί τον αγάπησε, ήταν φίλοι. Θησάφριζε, έβαζε θησαυρούς ο Παπαγιώργης πάνω στον ουρανό. Και είχε φίλους. Αν δεν έχεις φίλους εκεί, ποιοι είναι οι φίλοι μας, οι Άγιοι μας. Συνομιλούσε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης με τους Αγίους. Με τον Όσιο Δαβίδ. Πόσες φορές και δεν συνομίλησε, τον βλέπαμε. Με τους Αγγέλους. Συναναστρεφόταν με τον Χριστό και τους Αγίους. Το ίδιο βίωσε και εγώ με τον πατέρα Παναγιώτη. Καταλάβαινε ότι ενώ λειτουργούσε, ενώ έκανε τον Ιστερινό, ήταν σε άλλη κατάσταση. Έβλεπε. Του επέτρεψε ο Κύριος γιατί ήταν ταπεινός. Πολύ ταπεινός. Και τι μας έδειξε ακόμα ο Κύριος. Όπως το παιδί, το έμβριο αποκτά ένα σωματάκι για να βγει σε αυτόν τον κόσμο, γίνεται δηλαδή κανονικό, έχει χεράκια, ποδαράκια, έτσι και ο Χριστός μας έδειξε πώς θα είναι το αναστημένο σώμα μας. Πώς το έδειξε μετά την Ανάσταση. Είδε τους μαθητές, το αναστημένο σώμα τι είναι, πέρασε μέσα που ήταν και κλειδωμένες οι πόρτες και πέρασε μέσα. Πού το έχουμε αυτό, βλέπουμε τους Αγίους. Βλέπουμε τον Άγιο Παΐσιο, ενώ ήταν εν ζωή, προσέξτε, εν ζωή ακόμη, ήταν στο Άγιο Όρος, ήρθε στην Αθήνα και έσωσε ένα παιδάκι που κινδύνευε να πέσει από τη μηχανή του. Το γλίτωσε. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, ενώ είναι ακόμη στη γη, δεν ήταν στον ουρανό, στη γη. Έχουμε παραδείγματα από πολλούς Αγίους. Σύγχρονους Αγίους. Έχουμε τον Άγιο, να σας πω ένα παράδειγμα, το φίλο μου τον Νίκο από το Βόλο. Παρακαλούσε τον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, τον έβαζε στην προσευχή του συνεχώς, ήταν εν ζωή ακόμη ο γέροντας, και ο Νικόλας τον παρακαλούσε για κάποιο θέμα οικογενειακό που τον απασχολούσε. Ο γέροντας ήταν στην Αμερική και άρρωστος, δεν επικοινωνούσε πλέον. Δεν επικοινωνούσε, έτσι φαινότανε. Δεν δεχότανε κόσμο δηλαδή. Ο Νίκος προσευχότανε. Κάποιο πρωί λοιπόν, την ώρα που έφτιαχνε το καφεδάκι του να πιει, βλέπει το γέροντα μπροστά. Νικόλα μου, του λέει αυτό και αυτό και αυτό, και του έδωσε τη λύση.
Και μάλιστα κάτι γέροντα λέει, εγώ θα τα ξεχάσω αυτά, δεν τα θυμάμαι αυτά που μου είπες. Μιλούσαν μαζί. Και του λέει ο γέροντας, κάτσε να στα γράψω. Και κάθισε και του γράψε 10 πραγματάκια. Τα παίρνει λοιπόν ο Νίκος, ο γέροντας στην Αμερική τώρα, έτσι. Τα παίρνει λοιπόν ο Νίκος και πάει στο μοναστήρι που είχε ξεκινήσει ο γέροντας των μοναχών πάνω εκεί, των μοναζουσών που ήταν πάνω στο Βόλο. Και τους δείχνει το γράμμα και αμέσως λέει, σου γράψε γράμμα ο γέροντας. Όχι, λέει, ήρθε στο σπίτι. Και νόμιζα ότι εφόσον ήρθε στο σπίτι μου, λέει, έχει έρθει στο μοναστήρι. Όχι, λέει, ο γέροντας είναι άρρωστος. Προσέξτε. Η παρουσία των γερόντων, γιατί αποκτούν το νέο σώμα και επικοινωνούν πλέον. Γίνεται ένα, φτάνουν στην άλλη ζωή, στην αιωνιότητα. Εμείς τι κάνουμε? Βλέπουμε τον Όσιο Ιάκωβ, να σας πω άλλα παραδείγματα. Όπως περιγράφει ο πατήρ Δημήτριος ο Τζούμας. Ενώ τον συνάντησαν σε ένα χωριό πιο κάτω από τον Όσιο Δαβίδ, τα Δαμιά, πήγαινε να κοινωνήσει κάποιον ασθενή, ήταν με το μουλάρι, κατέβηκαν δικαστικοί. Ο πατήρ Δημήτριος ο Τζούμας, μακαριστός, ήταν αντιπρόεδρος στον Άριο Πάγο και είχε και άλλους συναδέλφους του ή πηγαίναν στον Όσιο Δαβίδ. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, πήραν την ευχή του γέροντα και του λέει, άντε Δημητράκη μου, λέει, πήγαινε εσύ πάνω, θα έρθω κι εγώ. Εκείνοι ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο και είναι πόσο, από τα Δαμιά είναι 4 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, άντε, τόσο παραπάνω δεν είναι ο Όσιο Δαβίδ. Το αυτοκίνητο πήγε λοιπόν με το ρυθμό που πήγε και πήγε στον Όσιο Δαβίδ. Δεν έκανε στάση. Κάνανε 5-10 λεπτά και βλέπουν το μουλάρι που είχε κουβαλήσει, που κουβαλούσε το γέροντα, να είναι έξω από το μοναστήρι και να το είχε δέσει ο παππούλης και ο παππούλης να είναι στην πόρτα του μοναστηριού και να τους υποδέχεται. Και του λέει ο παπά Δημήτρης, γέροντα λέει, πώς ήρθες τόσο γρήγορα? Δημητράκη, λέει, αυτά μην τα ψάχνεις, είναι τα του Θεού. Το ίδιο ζούσαν πολλοί άνθρωποι με τον πατέρα Παναγιώτη. Τον προσπερνούσαν στο δρόμο και μετά τον έβλεπαν να είναι πρώτος στο άλλο χωριό. Είχε πολλά χωριά ο πατήρ Παναγιώτης να εξυπηρετήσει. Έβρεχε και έπαινε μες στη βροχή. Καταιγίδα. Και έβλεπαν τα παιδάκια ότι τον σκέπαζαν οι άγγελοι με τις φτερούγες από πάνω. Να μην βραχεί, εκεί ήταν άβραχος. Το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε συναντήσει αυτό. Και στο Άγιο Όρος, Άγιοι. Βλέπετε ότι αποκτά πλέον, προστατεύεται το έμβριο. Γιατί το προστατεύει ο Χριστός από τον ομφάλιο λόρο, όπως η μάνα το παιδί. Πώς το προστατεύει, να μην χτυπήσει την κοιλιά, να μην το τραυματίσει, είναι προσεκτική στις κινήσεις, αλλά επικοινωνεί κιόλας με τη μάνα. Έτσι και οι Άγιοι, τι έλεγε στον Άγιο Ιάκωβο? Τον ενημέρωσε ο ουρανός ότι πρέπει να έρθεις τώρα στη νεονιότητα, στην πατρίδα σου. Και είπε στον διάκονο αυτόν από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω από πού ήταν, του λέει, μη φύγεις, γιατί το απόγευμα θα φύγω το και πρέπει να με ντύσεις. Πού θα πας, παππούλη? Θα φύγω, λέει. Και ο πατήρ Κυπριανός το ίδιο. Μη, έλεγε στον υποτακτικό του τον μοναχό τον Νικηφόρο, προσφάτως, πέρυσι τον Ιανουάριο κοιμήθηκε ο πατήρ Κυπριανός, προηγούμενος στην Παντοκράτορος. Του λέει, γιώκα μου, λέει, σήμερα θα φύγουμε, ήρθε η Παναγία και με ενημέρωσε. Πού θα πας, του λέει παππούλη? Τα κλειδιά, λέει, τα αυτοκινήτου εγώ τα έχω, τους δρόμους δεν τους ξέρεις και μόνο εγώ μπορώ να σε βγάλω. Δεν κατάλαβες, λέει, εγώ θα φύγω. Και το απόγευμα κοιμήθηκε. Σε ενημερώνει ο Θεός πότε θα σε πάρει. Όταν έρθει η ώρα σου για να φτάσεις στο φως του αληθινών. Να περάσεις τη ζωή της αιωνιότητος. Και εκεί να πορεύεσαι με την ευχή και την νηστεία. Δεν σταματάει εκεί η νηστεία. Δεν βλέπουμε, παρακαλάμε εμείς τους Αγίους. Λέμε, Άγιε Χαράλαμπε, βοήθησέ με. Τι είναι? Το έλεος του Αγίου Χαραλάμπους και οι πρεσβείες προς το Θεό. Ασχολούνται οι άλλοι με ελεημοσύνες συνεχώς, με το να μας βοηθάνε όλους. Έχουμε ένα πρόβλημα, λέμε, Άγιε Δημήτριε, βοήθησέ με. Αυτό είναι ελεημοσύνη, νηστεία. Τρέχει ο Άγιος Δημήτριος. Γιατί η νηστεία και η ευχή και η προσευχή, η δοξολογία σε κρατούν στην άλλη ζωή. Με αυτά σε τρέφουν στην αιωνιότητα. Η δοξολογία
η προσευχή δηλαδή, η διαρκής προσευχή που έχουν οι άγγελοι και η νηστεία, οι αρετές της νηστείας. Νηστεία όπως την περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι όπως την γνωρίζουμε εμείς. Να λέμε, έχουμε αλάδωτο για παράδειγμα, έχω ένα φίλο εδώ που μου λέει, έχω αλάδωτο τη Δευτέρα, την Τετάρτη και, και την Παρασκευή. Αλλά θυμώνει, νευριάζει, οργίζεται, καχύποπτος. Τότε τι νηστεία έχεις. Όταν είσαι πονηρός, πώς νηστεύεις τη Δευτέρα, πώς νηστεύεις την Τετάρτη. Όταν έχεις πονηρές σκέψεις, δεν νηστεύεις, κοροϊδεύεις. Η νηστεία είναι η αγάπη προς τον άλλον, η θυσιαστική αγάπη, είναι η ελεημοσύνη. Είναι όλα τα άλλα που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καλοί μου χριστιανοί, εύχομαι σε όλους να μπούμε σε αυτό το στάδιο ως καλοί νηστευτές και συνεχώς προσευχόμενοι, αδιαλείπτως προσευχόμενοι και γιατί έρχονται δύσκολα λόγω της αποστασιοποίησης από το Θεό. Μην αρχίσουμε και φτάσουμε στην κατάσταση που έφτασε ο άσωτος και τρέφεται με την τροφή των γουρουνιών, με τα χαρούπια. Εκεί θα πάμε, εάν δεν γίνουμε σωστοί νηστευτές και αν δεν προσευχόμαστε με τον τρόπο που ο Κύριος μέσα από τις διδασκαλίες έχει ορίσει. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, καλό στάδιο χριστιανοί μου, με αγάπη. Και να κάνετε και μια προσευχή για κάποιον συνάνθρωπό μας που είναι τυφλός και του έτυχε και κάτι άλλο τώρα. Το έτυχε, έκανε εξετάσεις και έχει και την επάρατο νόσο, όπως λέμε. Να κάνουμε μια προσευχή λοιπόν για το Θωμά. Με παρακάλεσε εκεί μια φίλη για το Θωμά που μας την έχει πολύ ανάγκη, όπως να κάνουμε προσευχή και για αυτή την εφταμελή οικογένεια. Να την φροντίσει ο Θεός, να την έχει ο Χριστός μας από κοντά, να την τρέφει όπως μας έτρεφε η μάνα μας, τον ομφάλιο, μέσω του ομφαλίου λόρου. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να προσεύχεστε για τους άλλους, ο άλλος να μην ξεχνάτε ότι αποτελεί την πύλη για να εισέλθουμε στην ζωή, την όντως ζωή, στην παραδεισένια ζωή, στον παράδεισο. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί και με συγχωρείτε εάν μέσα από τις εκπομπές μου κάποιον στεναχώρησα, είναι άλλωστε αυτή η εβδομάδα είναι τη συγγνώμη, τη συγχώρεση. Αν κάποιον στεναχώρησα, να με συγχωρείτε. Αν κάποιον έβλεψα, αν είπα κάτι που τον ζημίωσα. Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Ο πονηρός φταίει που μας οδηγεί στην αμαρτία, η οποία αμαρτία ανυπόστατη είναι ουσιαστικά. Δεν έχει υπόσταση. Μόνο το καλό έχει υπόσταση, το κακό δεν έχει. Ξαφανίζεται. Γι' αυτό να είμαστε κοντά στο καλό για να απομακρυνθούμε από την αμαρτία, από τα λάθη. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Με συγχωρείτε και πάλι. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.